Το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Τα φιλαράκια συναντήθηκαν στο τηλεοπτικό πλατό για ένα μοναδικό επεισόδιο. Μετά από 17 χρόνια, οι διάσημοι πρωταγωνιστές επέστρεψαν στους ρόλους που τους έκαναν διάσημους σε όλο τον κόσμο. Ο καθένας πήρε από 2 έως 2,5 εκατομμύρια δολάρια. Είναι μία από εκείνες τις σειρές με τις οποίες μεγαλώσαμε μαζί. Όμως υπάρχουν κάποια θέματα. Πρόκειται για μία παρέα λευκών που έκανε κάποια αστεία. Κάποια από αυτά αρκετά προβληματικά. Για παράδειγμα, υπάρχουν γκέι ανέκδοτα που σήμερα ενοχλούν. Η επανένωση δεν έθιξε τα ζητήματα αυτά. Νομίζω πως θα μπορούσε χωρίς να χάσει την σπιρτάδα και το χιούμορ της. Βεβαίως οι φανατικοί το λάτρεψαν. Αμέσως μετά την προβολή του επεισοδίου, τα social media κατακλείστηκαν από φωτογραφίες και μηνύματα από φανατικούς φίλους της δημοφιλούς σειράς. Πιο συγκεκριμένα στο Twitter και μέσα σε λίγα λεπτά, το hashtag Friends έγινε το πιο δημοφιλές. Αρκετοί ζητούν να γυριστεί και νέος κύκλος επεισοδίων, ενδεχόμενο που η παραγωγή έχει αποκλείσει. Χρόνια μετά το τέλος της τηλεοπτικής σειράς, κάθε χρόνο χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται το στούντιο που γυρίστηκε για να βγάλουν φωτογραφίες. Yes. Yes. Bullshit.